Στα κάγκελα βρίσκονται ξεναγείς σε όλη τη χώρα με αφορμή νομοσχέδιο προς διαβούλευση, το οποίο όπως τονίζουν απαξιώνει το επάγγελμα του ξεναγού καθώς τους περιορίζει στους περίκλειστους αρχαιολογικούς χώρους και στα ιστορικά μνημεία. Τώρα λοιπόν με το καινούριο νομοσχέδιο, για άλλη μια φορά δυστυχώς η ίδια υπουργός που τα τελευταία 15 χρόνια προσπαθεί μεθοδικά να εξαφανίσει το επάγγελμα του ξεναγού, με αυτό λοιπόν το καινούριο νομοσχέδιο μας περιορίζει μόνο στους περίκλειστους αρχαιολογικούς χώρους και στα ιστορικά μνημεία. Εκεί που ήμασταν οι πρεσβευτές του πολιτισμού, μας περιορίζουν σε περίκλειστα μνημεία. Μήπως μπορείτε να ερμηνεύσετε εσείς αυτό τον όρο, διότι εμείς αδυνατούμε? Δηλαδή τι σημαίνει? Οι διαδρομές δεν είναι αξιοθέατα? Οι πληροφορίες που δίνουμε σε ανοιχτούς χώρους, σε μνημεία, στα λιοντάρια, στα κέντρα των πόλεων μας, τα ιστορικά κέντρα, αυτά δεν είναι αξιοθέατα? Δεν είναι μνημεία της πολιτικής μας κληρονομιάς? Άρα από αυτά λοιπόν θέλω να σας εξαιρέσουμε. Τι άλλο μπορούμε να υποθέσουμε όταν βλέπουμε αυτή την αλλαγή, την περίεργη, την πονηρή και την αδιευκρίνηστη στον ορισμό του ξεναγού? Όπως τονίζουν, μπαίνει φραγμός στον κλάδο των επαγγελματιών ξεναγών να προχωρούν σε διαδρομές και ξεναγήσεις αξιοθέατα της χώρας μας που αναδεικνύουν τον πολιτισμό της, καθώς δίνεται αυτή η δυνατότητα σε ιδιώτες που δεν έχουν καμία πιστοποίηση. Και δίνει αυτό το κομμάτι της εργασίας σε έναν συνοδό, ο οποίος, σε οποιοδήποτε συνοδό, ο οποίος δεν έχει καμία πιστοποίηση, ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μιλούν τη γλώσσα, μπορεί να είναι από κάποια άλλη χώρα και να ζουν εδώ και να εργάζονται. Δηλαδή χωρίς να είναι ξεναγοί. Χωρίς να είναι ξεναγοί. Καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνος μπορεί να είναι για την εθνική πρώτα απ' όλα υπόσταση της χώρας. Οδηγούμαστε στην καταστροφή του επαγγέλματος του ξεναγού. Εξελίξεις οι οποίες έχουν προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στους επαγγελματίες ξεναγούς, οι οποίοι εκπέμπουν σήμα κινδύνου, επιδιώκοντας επαφές με το αρμόδιο Υπουργείο, ώστε να αποφευθεί η υποβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εικόνα της χώρας μας. Κάθε καλοκαίρι είμαστε με τη βαλιτσούλα μας στο χέρι και πρεσβεύουμε ολόκληρη τη χώρα, όλους εσάς. Βοηθήστε μας, χανόμαστε. Εάν το νομοσχέδιο δεν αποσυρθεί, οι ξεναγοί της Ελλάδας από εβδομάδα μπαίνουν σε ρυθμό κινητοποιήσεων. Εμένα το μυαλό μου πάει να μπορούν να αλωνίζουν ελεύθερα στα υπόλοιπα σημεία οι ιδιώτες, το φθηνό εργατικό δυναμικό, διότι η ποιοτική εργασία, όπως γνωρίζετε, πρέπει και να αμείβεται. Ήδη ο νομικός μας σύμβουλος συντάσσει πρόμνημα αναλυτικό, γιατί το πρώτο που μας ενδιαφέρει είναι ο ορισμός του ξεναγού. Αυτό δεν μπορούμε να το διαπραγματευτούμε. Φυσικά η εκπαίδευση. Στην περίπτωση που δεν βρεθεί άμεσα λύση, προσανατολίζονται σε δυναμικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Αντί για την αριστεία την οποία διαφημίζει η κυβέρνηση, προωθείται ένας δίθεν εξυγχρονισμός στον χαμηλότερο μέσο όρο. Αντί ο ξεναγός να προωθεί μια ολιστική εμπειρία, καταδικάζεται σε μια τοπική υπηρεσία μίας χρήσης, τονίζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξεναγών.